μέρες. Α, τρεις. Τρεις. Πάρ' τα πόδια σου. Άιντε. Να σου πει αυτή την τύχη σου να τα δεις όλα αφεντικό. Τι πράγμα? Το κορίτσι λέω, άπαιχτο. Πάντως, παιδιά, και εγώ όταν ήμουν νεαρός, μου είχαν ρίξει μια φορά τα χαρτιά και βγήκε ότι θα γίνω μεγάλος επιχειρηματίας. Πέσανε μέσα. Και στο μεγάλος, αλλά κυρίως στο επιχειρηματίας. Λοιπόν, εγώ θα πάω να μου πει τη μοίρα μου. Καλά, τη μοίρα σου την ξέρουμε. Και ύστερα μπορεί να τη πω και εγώ τη δική τη. Φάτε μάτια ψάρια, Μίστερ Μάκη. Και μετά παντόφλα από τη Βίκη. Γεια σας δούμε, χάτε. Γεια σας δούμε. Τι το θέλαμε να το δούμε αυτό? Ο πατέρας μου λέει ότι στον κόσμο υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η φυσιολογική και η προληπτική. Η φυσιολογική πιστεύουν ότι το μέλλον δεν μπορείς να το προβλέψεις, γιατί η ζωή εξαρτάται από τον καθένα μας. Οι προληπτικοί νομίζουν ότι η μοίρα είναι γραμμένη σε κάποιο αόρατο τευτέρι και εφόσον είναι γραμμένη, μπορείς να τη διαβάσεις στα χαρτιά, στο φλιτζάνι, στα όνειρα. Άστο ρε, το ρημάδι δεν σου πάει. Καλά, είναι να το να πιστεύεις σε αυτές τις βλακίες. Εγώ δεν πιστεύω στα χαρτιά. Έλα, μωρέ, για πλάκα. Τι πλάκα, ρε, ολόκληρη άντρες. Α, πιστεύουμε στα χαρτιά. Για να δούμε τα χαρτιά τι λένε. Ο κρεμασμένος. Ποιος κρεμασμένος? Κακός είναι. Το λέει και το βιβλίο. Να προσέχετε αυτές τις μέρες, γιατί μπορεί ή να σας κλέψουν ή να χάσετε πράγματα. Έλα. Να προσέχετε πάντως. Θα μου τα πείτε και εμένα. Κοιτάξτε, τώρα μαθαίνω, δεν ξέρω καλά. Δεν πειράζει. Κόψτε. Άμα έχει κανείς το χάρισμα. Α, έτσι μου λένε. Το έχω το χάρισμα. Λοιπόν, εσείς δουλεύετε με τα χέρια. Δεν βλέπετε τη χέρια αυτά εργατικά. Το γιαπί, το πυλοφόρη, το μυστήρι. Τίποτα λιγότερο γενικό θα του βρείτε. Λοιπόν, πρέπει να είναι αφεντικό στη δουλειά του. Αφεντικό, ναι. Αφεντικότατο. Δεν πάει ποτέ. Mm-hmm. Η γυναίκα σας είναι δασκάλα. Mm. Σας αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Mm. Τα καλοκαίρια πηγαίνετε κάμπινγκ. Mm. Και είστε πάρα πολύ εργατικός. Είναι φανερό ότι έχει το χάρισμα. Πάντως, όσο και να έχετε προσπαθήσει, η γυναίκα σας και εσείς δεν έχετε καν παιδιά. Εδώ μας τα χαλάτε. Έχω ένα παιδάρο, είσαμε εκεί πάνω. Εγώ αυτά βλέπω, αυτά λέω. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Αυτά είναι σε γραμμάρες. Τώρα πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Θέλετε να τα πω και σε εσάς. Τι να πείτε με τα χαρτιά. Καλό. Ναι, και είστε εδώ, πείτε τα. Ναι, ναι. Κόψτε. Να δούμε. Εγώ έχω παιδιά ή προσπαθώ να κάνω και δεν μπορώ. Έχετε αγόρια. Τέσσερα. Έχω αγόρια, αλλά όχι τέσσερα. Τρία. Λυπάμαι, κοριτσάκι, δεν πειράζει όμως, εσύ το έχεις το χάρισμα. Να είσαι Παντεσποινή, αυτό που είπατε θα χάσουμε, θα μας κλέψουμε, πώς μπορούμε να το επαληθεύσουμε? Όχι, δεν μπορούμε. Να πληρώσουμε, μπορούμε. Κερασμένα το μαγαζί. Δεν το κλείνετε καλύτερα? Φτάσατε. Σας περιμένω, μπαμπάς. Είδατε που σας είπα ότι είναι καλά. Χαιρετίσματα. Έχετε χαιρετίσματα από τον Μάρκο. Ναι, να μου τον φιλήσετε. Γεια σου, μωρό μου. Γεια. Προβλήματα στο στενό οικογενειακό σας περιβάλλον. Να είστε προσεκτικοί σήμερα και αύριο με τον σύντροφό σας. Ζυγός, για σένα το διαβάζω. Για τα κορίτσια, αλήθεια, πότε θα γυρίσουνε? Σύντομα. Ο σύντροφός σας χρειάζεται κατανόηση. Λέων, το δικό μου. Μα τι στο καλό, θα τη βαρέσει όλους τους άντρες και πρέπει να τους δείξουμε κατανόηση. Μωρή Βίκη, με αυτά είναι τόσο νόησης, δεν πιστεύω τίποτα. Για τους συχθείς, αλήθεια, τι λέει? Κρατήστε αποστάσεις από τους ενωτέρους σας στη δουλειά. Αυτό λέει Μάρκο. Δουλειά, σχολείο, το ίδιο είναι. Φτάσατε κορίτσια. Καλημέρα, Βίκη, λένε πρώτα. Καλημέρα, Βίκη, φτάσατε κορίτσια. Μα τι στο καλό, τι κόλλημα είναι αυτό με τα παιδιά σας? Λοιπόν, αλλαγές στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Κάποιο μέλος προστίθεται. Τους κρύους διαβάζω, Διονύση. Με το καλό να το χαίρεστε το καινούριο μέλος. Ναι. Ναι, έλα, Σπύρο μου, καλή με. Μισό λεπτό. Έξαλλος είναι. Και πότε δεν είναι έξαλλος? Έλα. Τι πράγμα? Καλά, έρχομαι. Τι έγινε? Κλέψα το μαγαζί. Μπήκα τη νύχτα μέσα, θα κάνω λαμπόγιαλο. Πηγαίνω. Σχολείο σας, σχολείο. Δύσκολη μέρα σας περιμένει τους διδήμους. Του Σπύρου. Μα τι τους κλέψαν, τα σουτζούκια. Λοιπόν, μου πήρανε δύο ζαμπόν, κύριε. Μου πήρανε φουσί από την αρχιά, μου πήρανε το τσίπρο που έκανε ο Τσιτσερδόνης από τη Βέρεια. Έχασα εκεί πέρα τον Παστρομά από την καβάλα του Τριφωνίδη. Τι μου λέτε τώρα? Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι να έγινε? Βγήκε η πρόβλεψη.
Τι είπε η τύπισσα? Ότι θα του πάρουν πράγματα του Σπύρου. Ορίστε, σα κλέψανε. Σκλέψανε που να μην το έλεγε. Γκόμενο να μην σταυρώσει, ηλίθεια! Ελάτε, σύμπτωση είναι. Τι άλλο πήραν? Τη μάνα μα και τον πατέρα μα. Μην το γράψετε αυτό, τρόπο του λέει, ναι, καταλάβετε. Τίποτε άλλο? Κυρία μου, αν λείπει κάτι άλλο, θα σα πάρουμε τηλέφωνο να σε ενημερώσουμε. Ώστε έτσι, σα το είπα στα χαρτιά. Ναι, ταρό, ταρό έλεγε εκεί πέρα. Τι καθόταν που μην καθόταν. Έχει το χάρισμα. Διεύθυνση τηλέφωνο, πήρατε. Έχω μια υποψία για τη γυναίκα μου. Ειδικό σε αυτά είναι ο Χορταρέα. Ναι, ο Χορταρέα, ότι πει είναι εγγύηση. Έχουμε το τηλέφωνο του Χορταρέα. Ελάτε, θα σου βρεθούμε καμιά φορά. Οι γυναίκε δεν ξέρουν τι λέγανε. Λέγανε ότι εσύ δεν έχει παιδί, ότι εγώ έχω τέσσερα. Διαλύστε τώρα να κάνουμε καμιά δουλειά. Ελάτε, θα σου βρεθούμε. Θα μου δώσετε το τηλέφωνο του Χορταρέα. Λοιπόν, παντρεμένος είσαι. Επιχείρηση έχεις. Παιδί δεν έχεις να την αφήσεις κάπου μέρη. Παιδί? Πώς δεν έχω παιδί, το βλέπετε αυτό καθαρά? Τι σε λέω, με αμφισβητείς? Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, συνεχίστε. Ναι. Περίεργο πράγμα όμως, η γυναίκα σου έχει παιδί. Έχει. Πώς έχει δηλαδή, αν δεν το έχει μαζί μου, με ποιο το έχει? Με διακόψει και χάνω τον ήρμό μου. Συγγνώμη, συγγνώμη, συνεχίστε. Περίεργο πράγμα, ένα μπέδαρο μέχρι εκεί πάνω έχει η γυναίκα σου. Και ο πατέρας του παιδιού? Έναν αψηλό βλέπω, λαχρινό. Ωραίο παιδί. Παιδί, δηλαδή πόσο παιδί? Δεν είναι και ληξέρχιο το φλιτζάνι. Συγγνώμη, συγγνώμη, συνεχίστε. Κάτι κρατάει στο χέρι του. Τώρα, σπαθί είναι, μαχαίρι είναι. Θα σε γελάσω. Μόρκης. Ο τηλέφωνο σου, ο τάρος ο τμέι. Πάτω και φέκετε πόντο του. Τι ήξερα. Εκεί ο βουνό, κεραστές ο τηλέφωνο, ομοιός ελεντιχούν. Συνεχίστε, συνεχίστε, μου με κόβετε πάνω στο καλύτερο. Γερμεκεβόν, δε γερμεκτελεν. Ρεβιδέν, υποτέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Με αυτά που μου είπατε, μου άνοιξα τα μάτια. Ετα γιούρο. Αυτό το κατάλαβα. 50 ευρώ, κύριε. Πού βαρεμάρα. Τυπογραφικέ μηχανέ είναι και τέτοια. Δημοσιογράφο δεν είναι αυτό που θα έρθει. Ναι, και θα μα μάθει πώ να τυπώνουμε μια εφημερίδα. Μήπω να χαλάσει κατά λάθο. Ναι, ρε, να χαλάσει. Πες πως χάλασε κιόλας. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Περάστε. Παιδιά, ορίστε τέσσερις και ήσυχα. Λοιπόν, σήμερα στα πλαίσια του μαθήματος γνωρίζονται στα επαγγέλματα έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο κύριο Καραπιπέρη που θα μας δείξει πώς φτιάχνετε μια εφημερίδα. Καλημέρα, παιδιά. Θα σας πω και θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας εφημερίδα. Το ου σε αυτή την τάξη είναι επιφώνημα επιδοκιμασίας. Όταν χαίρονται, κάνουν ου. Μάλιστα. Έχω φέρει και μερικά slides για να δούμε πώς ξεκίνησα από το Γουτεμβέργιο. Μα τι έγινε? Τι έγινε? Είναι μουσκεμα, δεν μπορώ να τα προβάλλω. Να τα πάρω να τα απλώσω στο σπίτι της Μπογάδας. Να φέρει ένα σεσουάρ. Στη θέση σας και δύο τώρα. Δεν πειράζει. Βγάλετε χαρτί και μολύβι. Θα το κάνουμε τον παραδοσιακό τρόπο. Θα σημειώνετε. Και μετά θα γράψετε διαγώνισμα τι καταλάβατε. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτά τα slides βράχηκαν μόνα τους. Λοιπόν, η δημοσιογραφία είναι η ανίχνευση της αλήθειας και η ενημέρωση του κόσμου για αυτή την αλήθεια που ανακαλύπτουμε. Τι ωραία. Είπες κάτι, παιδί μου? Λέω, τι ωραία, κύριε. Πώς σας είπαμε? Καραπιπέρης. Σωστά. Για συνεχίζετε, ωραία τα λέτε. Α, διψάνε για μάθηση. Τι έγινε, Μάκη? Βουλιάξε τα καράβια σου, είσαι έτσι? Είμαι έτσι, γιατί συμβαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα, Διονύση, και πρέπει να συζητήσουμε εμείς οι δύο. Να συζητήσουμε, γιατί να μην συζητήσουμε? Τι έγινε? Δεν μου λες, κουμπάρε. Οχ. Εκείνο το βράδυ που ανεβήκατε με τη γυναίκα μου στο Λυκαβιτό, τι ακριβώς κάνετε? Πρώτα-πρώτα, τότε δεν ήταν η γυναίκα σου. Τα έχουμε πει αυτά, Μάκη μου, ε. Και κατά δεύτερον, αν έχει γίνει κάτι μετά από 18 χρόνια, το αδίκημα παραγράφεται. Όχι, Σπύρο, δεν παραγράφεται. Γιατί αν κάλατε κάτι εσύ και η Βίκη στο Λυκαβιτό, είναι πολύ πιθανόν ο γιος μου να μην είναι γιος μου και να είναι γιος σου. Τι είναι σήμερα, πρώτα Απριλιά? Να βρω κι εγώ κανένα αστείο να λέω. Σταμάτα. Καλά, ρε. Πιστεύεις τα χαρτιά που είπε η άλλη? Όχι, Σπύρο, δεν μου το είπε μόνο η άλλη. Μου το είπε και μία καφετζού και μία αυγουλού και μία χαρτορίχτρα και ένα μέντιουμ. Α, είχες πλήρη επιστημονική προσέγγιση. Μήπως με περιέγραψαν κιόλας? Ψηλός με λαχρινός. Κοντινός μου άνθρωπος είπε με επιχείρηση και κρατάει σπαθί. Δεν κρατάω σπαθί, κρατάω κουζινομάχηρο και θα σε πάρω στο κυνήγι για να συνεχίσει τις μαλακίες. Ρε, επικοινωνείς με τον ανύπαρκτο εγκεφαλό σου. Κάτσε, ρε Διονύση, μπορεί να έχει δίκιο. Καμιά φορά αυτά βγαίνουν. Και εμένα η μάνα μου είπε ότι μεγάλη πόρτα θα διαβώ και πού είναι. Για τον πόρι σου τεράστια είναι. Δεν θα με τρελάνετε πρωί-πρωί. Δεν αστείευομαι, Διονύση. Το συνεχίζει, ρε. Γιατί έχω μόνο ένα παιδί, ενώ με τη Βίκη προσπαθούμε κάθε Σάββατο πρωί ανελιπώς. Σάββατο πρωί δεν πιάνουν ποτέ οι γυναίκες. Γιατί? Γιατί είσαι ηλίθιος. Κάτσε και υπολόγισε.
Τι μήνα ήταν τότε στο Λυκαβητό? Πού να θυμάμαι, ρε Μάκη, τι μήνα ήταν? Το παιδί γεννήθηκε Μάιο. Είναι σίγουρο αυτό? Καλοκαίρι ήταν τότε να βγουν το αίμα. Σε πήρε χαμπάρι ακόμη και δουλεύει, ρε. Τι μήνα ήταν τότε? Ιούλιος. Αύγουστος. Αύγουστος. Και 9 μήνες? Απρίλιος. Μάιος. Μάιος. Το παιδί γεννήθηκε Μάιο. Να μας ζήσει. Κι εγώ προσπαθώ τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί? Γιατί είμαι στήρος. Δεν είσαι μόνο στήρος, είσαι και ανίκανος. Κι από αυτό. Ναι. Σούπα, σούπα. Φωτί, πιάσε μια μπύρα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχει πέσει η δουλειά στο μαγαζί. Και θα πέσει κι άλλος, κάσε. Τα βιαστικά συμπεράσματα οδηγούν σε λαθασμένες υποθέσεις. Αλλά μήπως οι υποθέσεις αυτές μπορεί να είναι και αληθινές? Ο δημοσιογράφος ψάχνει με στόχο την αλήθεια. Μπράβο, αυτός είναι ο στόχος του δημοσιογράφου. Και πώς φτάνει στο στόχο του? Με το λάδωμα. Ψυχία. Το λάδωμα δεν θα σου το συνιστούσα. Μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Η έρευνα. Σημειώστε, η έρευνα είναι το βασικό εργαλείο του δημοσιογράφου. Ψάξε. Ποιος ξέρει τι μπορεί να βρει κανείς. Ό,τι και να βρει, πρέπει να το βγάλει στο φως. Γιατί υπάρχει ένα δικαίωμα που προστατεύει τον δημοσιογράφο. Η ελευθερία της έκφρασης. Τι λέρε. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι. Όσο και αν πονάει η αλήθεια, εμείς αγωνιζόμαστε να τη βρούμε. Όχι, συνεχίστε, δεν ήθελα να... Εμπρός. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω. Εμείς οι δύο πότε θα ξαναβρεθούμε? Τέτοιες ερωτήσεις στο σχολείο απαγορεύονται. Έλα, Μαρκο, πήγαινε, έχω δουλειά. Θέλεις να πάμε μια βόλτα μετά? Τι, στο δρόμο να μας δουν? Και τι έγινε? Τις προάλλες μας είδε όλος ο κόσμος να ανεβαίνω στο τζίπ σου. Μάρκο, πήγαινε, περνάω τις ερωτήσεις των εξετάσεων στο κομπιούτερ. Αν σε βρει εδώ κανένας, τη βάψαμε. Ωραία, και εγώ τότε θα του πω ότι με φώναξες να μου τις δώσεις. Αυτό αποκλείεται. Εντάξει, μπορώ να μπω και μόνος μου στον υπολογιστή του σχολείου και να τις πάρω. Επίσης αποκλείεται. Είναι κλειδωμένες με κωδικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κόνστα, για τις πολύτιμες συμβουλές. Βοηθήσαμε πάρα πολύ. Γεια σου, Νονά. Κυρία Βίκη. Τι συμβουλές? Για το διαγώνισμα που θα τους βάλω και είναι βασικό. Α. Γιατί σήμερα ξύπνησα με ένα κακό προαίσθημα. Και εμένα τα προαισθήματά μου συνήθως βγαίνουν. Πάμε στοίχημα. Ότι θα καταφέρεις να κόψεις την Μεριτζάνα. Ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Α, έτραβο συνεργείο, δουλέψτε. Δεν μιλάς, ρε Μαγκή. Αυτές τις βλακίες πώς μπορείς να τις αποδείξεις? Θα κάνεις τεστ DNA. Συνηθίζεται τελευταία, γιατί όχι? Όχι, υπάρχει κάτι πιο απλό. Θα κάνω τεστ γονιμότητας. Θα κάνω τεστ γονιμότητας και θα σας αποδείξω ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Α, είσαι τόσο βλάκα. Δεν μου λες βλάκα. Πας στοίχημα ότι είσαι καρπερός. Πάμε. Όσα θες. Σε αυτό το παιχνίδι έχω το χειρότερο χαρτί και αυτό κερδίζει. Ας τη Μελιτζάνα, ας τη Μελιτζάνα. Τότε στον Λυκαβητό δεν ήξερα τι μου γινόταν. Ψαχνόμουνα. Το ξέρω, Διονύση. Αν δεν ψαχνόσουνα τότε, τώρα δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά δεν θα είχε σκεφτεί τον Πέδαρο. Το ξέρεις κι εσύ, ε. Το ξέρατε όλοι και με δουλεύετε, ε. Άστινα, τι Μελιτζάνα, ρε κι εσύ. Πάρε τηλέφωνο και κλείσε ραντεβού για το τεστ γονιμότητας. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Να δω τι άλλο θα κάνω με σένα που έπλεξα. Πάρε τηλέφωνο. Να πιω πρώτα την πήρα. Πάρε τηλέφωνο. Να φάω τη Μελιτζάνα. Πάρε τηλέφωνο. Ρε Φώτη, πιάσ' το τηλέφωνο. Τώρα φάει τη Μελιτζάνα. Τι γίνεται αν έχει κλείσει η έκδοση και έρθει στην εφημερίδα κάτι σπουδαίο τελευταία στιγμή? Αν η εφημερίδα δεν έχει βγει στα περίπτερα και εσύ είσαι πάρα πολύ σίγουρη ότι η είδηση αξίζει τον κόπο, τότε μπορεί να σταματήσουν οι μηχανές και να αλλάξει το πρωτοσέλιδο. Άλλες ερωτήσεις έχουμε? Όχι, μας κάλυψε ο κύριος Καραπιπέρης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν όλοι τον πολύ καλό δημοσιογράφο κύριο Καραπιπέρη που μας έδειξε πόσο κόπο θέλει μια εφημερίδα για να φτάσει στα χέρια μας. Εγώ λοιπόν να πηγαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Φτάνει. Τώρα λοιπόν θα φτιάξουμε τη δική μας εφημερίδα. Ποιος θα αναλάβει να έχει την αξία? Ιολάντα. Έχω πολλά θέματα στο μυαλό μου. Θα τηλεφωνήσουμε στη Φίφη και θα της πάρουμε συνέντευξη από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, τα κορίτσια στη σύνταξη. Και τα γόρια? Τα γόρια που πιάνουν πιο πολύ τα χέρια τους θα αναλάβουν τις πρακτικές δουλειές. Θα πάρουμε συνεντεύξεις από τους δασκάλους. Ποιο είναι τα αγαπημένα τους χρώμα, τι τους αρέσει να τρώνε και τέτοια. Θα τρελαθεί η Φίφη μόλις τα ακούσει. Ωραία. Κυρία, έχω κι εγώ ένα πολύ ωραίο θέμα. Πρόσεξε τι θα πεις. Το προσωπικό ημερολόγιο του Θανάση Μαυροτσούκαλου. Αχα. Τα έχει μέσα τα χόμπι του, τις συνήθειές του, τη σχέση με τις αδερφές του, τις επιτυχίες του στην μπάλα, τις επιτυχίες του στα κορίτσια. Έλα. Τις επιτυχίες του στα μαθήματα. Σε ποια? Στα μαθήματα. Εντάξει, νομίζω ότι έχω εξαντλήσει το θέμα. Την υπομονή μου έχεις εξαντλήσει. Λοιπόν, τέρμα εφιαρίες και στρωθείτε στη δουλειά. Thank you.
σας. Μάκη Σκοτσάμπασης, έχω κλείσει ραντεβού. Παρακαλώ, κάτσετε. Και αυτή για... Και αυτή για, τι ήταν λεξίδισμα στο Μπαρμπέρι, για ήρθα. Εσείς τι έχετε? Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Ακούς, τεμπέλικα. Από εδώ του κουμπάρου, Ολυμπιονίκες. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Του ήταν δικό σας και του ήταν δικό σας. Και άμα θέλετε βοήθεια, λαλείτε μου. Τι να λαλήσουμε? Άμα χρειαστείς βοήθεια, λάλα το. Ποιος θα λαλήσει πρώτος? Να πάω εγώ. Λάλατο, Μάκη, λάλατο. Πού πηγαίνω? Πρώτη πόρτα αριστερά. Και άμα θέλεις βοήθεια, φώναξέ με. Μη κολώσεις. Αχ, τα έγινε κάρα μου. Πάει το παιδί μου τα τελείωτο. Μ' άφησε και έφυγε. Μπορείς να μου πεις γιατί έφυγε, ε? Μια εβδομάδα έχει που τα φτιάξαμε. Ίσως γι' αυτό να έφυγε. Δεν άντεξε άλλο. Μαρκό, αυτή η γυναίκα είναι my dream come true. Πώς το έμαθες όλο αυτό στα αγγλικά, ρε? Το έμαθα για να το πω μόλις γυρίσει, ε. Καλό. Καλό, καλό. Δεν πάει να ρίξεις τώρα κανένα διάβασμα, μη γυρίσει το παιδί του ατελείωτο και σε βρει αμόρφωτο. Γιατί ξέρεις, αυτή είναι ικανή να διαβάζει μέχρι και στο αεροπλάνο μέσα. Ναι, το μανάρι μου. Λοιπόν, πάω να ρίξω ένα κατούριμα και έφτασα. Μ' αρέσει όταν γίνεσαι ρομαντικός. Πάει το παιδί του ατελείωτο. Άντε, τι γίνεται, να ξημερώσουμε, έχουμε και ένα μαγαζί. Ρε εσύ, Διονύση, δεν μπορώ. Γιατί? Το δωμάτιο είναι έτσι, κρύο, αναφούμε, αυτά δεν μου κάνει διάθεση. Μήπως υπάρχει κανένα βιντεάκι. Τι βιντεάκι, ρε, άλλο μάλλον, άντε πες μέσα και τελειώνω. Άντε πράγμα τώρα, βιντεάκι. Εσύ, δεν μου λες έτσι κανένα τραγούδι ανατολίτικο, ναι. Θέλω αυτήν την ώρα, πες μέσα, θα κάνω, πες μέσα. Τραγούδι ανατολίτικο. Παιδιά, ελάτε να βοηθήσετε λιγάκι. Υπάρχει, ελάτε να δείτε. Πάμε ένα πολέρο έτσι ωραίο. Αστράφτη το σπαθί του καβαλάρι σαν τη φώτια. Τη φώτια. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζουν τα κορμιά. Τα κορμιά. Και αρπάζει τη σεράχ. Και αρπάζει τη σεράχ. Κι όλοι λένε αλάχ αλάχ. Έλουνε όρσου. Μπράβο. Άξιος. Άξιος. Μπράβο. Πάντα τέτοια. Τη λατρεύω αυτή τη δουλειά. Αυτή η εφημερίδα δεν πρέπει να ζήσει για πολύ. Εγώ τι θες να κάνω, να τη φάω. Ξέρω. Τώρα θα έρθει και η άλλη, θα παρισάνε την αρχισυντάκτρια και θα μου σπάσει τα νεύρα. Πω, δεν το βαριέμαι. Κι εγώ βαριέμαι. Παιδάκια, δεν πάτε να βαρεθείτε πουθενά αλλού. Εδώ διαβάζουμε. Και όσο σκέφτομαι, ρε, ότι τα θέματα είναι στο κομπιούτερ του σχολείου, ένα κλικ μακριά μας. Και γιατί δεν τα παίρνετε? Γιατί δεν έχουμε τον κωδικό. Τώρα έχουν μόνο καθηγητές. Στις τσάντες τους. Ναι, εσύ, στις τσάντες τους. Εγώ πάντως ξέρω μια τέτοια διαρμάτινη τσάντα. Στο διπλανό δωμάτιο. Α, εδώ είστε όλοι. Ναι, καλή μου μητέρα, εδώ είμαστε. Τι θέλετε να σας κάνω να φάτε? Ό,τι να είναι. Μουσακά. Παστίτσιο. Λαχανοτολμάδες μπορείτε. Τι ρωτάω. Ό,τι μου ήρθει. Κάτι περίπλοκο ρε εσείς. Να την κάνουμε να ασχολείται ώρα. Αυτό που σκέφτεσαι δεν είναι σωστό. Είπα εγώ ότι είναι σωστό. Ούτε σωστό είναι, ούτε εύκολο. Δηλαδή, δουλειά για μας. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ήρθαμε να σου πούμε ότι τελικά θέλουμε να μας μαγειρέψεις σουντζουκάκια με σάλτσα. Α, μάλιστα, δεν θα παραλείψω. Δεν μου λέτε, με πατάτες τηγανιτές ή με ρύζι? Μπορείτε και με τα δύο. Α, δεν υπάρχει εσύ. Λοιπόν, έξω τώρα γιατί θέλω να αλλάξω. Οι δύο. Άντε, άντε. Ό,τι μου ήρθε θα μαγειρέψω. Δεν θα μου πείτε εσείς. Καλά μιλάμε. Το θέμα είναι μην ξεκινήσω. Άμα ξεκινήσω, κανείς δεν ξέρει πότε θα σταματήσω. Ελάς βλακίες. Και μην σκουβέντα στη δίκη. Θα τα πεις στην Ελένη και δεν θέλω τώρα. Μόλις ηρεμήσετε. Έλα, θα έρθω το μπουκαλάκι στην κορμή. Έλα. Θα σκηνήσει το μπουκαλάκι του μικρού. Ευχαριστούμε. Μην τα μπερδέψετε, τα παίρνει ονόματα. Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί σα βλέπω λίγο. Έλα, εσύ. Χα, εγώ αγάπη μου, τούτον το φουστάνι δεν το εφόρου, που να ήταν το τελευταίο του Ασλάνι. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Τελικά τι ώρα θα βρεθούμε το βράδυ? Μία. Τόσο νωρίς. Πού το? Έλα.
Κοίτα μου, το βρήκα. Κωδικός Λεωνάρντο Νταβίντσι και κάτι περίεργα νούμερα. Τι κάνετε εσύ εδώ? Ξεναγώ το ρούλι. Ήρθα να του δείξω πόσο ωραίο μπάνιο έχετε εσύ και η μητέρα, πατέρα. Ναι, κύριε Λεωνάρντο, είστε πάρα πολύ ωραίο μπάνιο και πολύ φωτεινό. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρούλι, για τα καλά σου λόγια. Αυτό το ενδιαφέρον του Ρούλι για τα μπάνια μου αρέσει καθόλου. Δοξάστε με, δοξάστε με. Ορίστε ο κωδικός. Κάνει 20 ευρώ. Τι 20 ευρώ, ρε! Εσύ θα μας πληρώσεις που σου βρήκαμε και δουλειά που βαριώσουνα. Παιδιά, σας το λέω να είμαστε εξηγημένοι. Εγώ στο γραφείο καθηγητών δεν μπαίνω. Προτιμώ να διαβάσω. Αγόρι μου, πόσο πίσω είσαι. Πόσο πίσω είσαι! Εγώ τώρα, ανιψιός διευθυντή και γιος υποδιευθύντριας, δεν θα μπορώ να μπω στα αρχεία του σχολείου. Έλα, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Έλεος, έλεος. Τι κάνετε, όλα καλά, εντάξει? Μια χαρά, μια χαρά. Διαβάζετε? Διαβάζουμε, καλέ μου πατέρα. Ναι. Ωραία, συνεχίστε το διάβασμά σας. Αν δεν με πληρώσετε, σας έχω καρφώσει. Δέχομαι μόνο χαρτονομίσματα. Τι κάνετε εκεί? Δίνουμε χαρτζηλίκη στο Θανάση. Χαρτζηλίκη? Μ' αρέσει αυτό. Στο Ρούλι δεν δίνετε χαρτζηλίκη? Εμένα και ο Διονύση με έχουν πάντα συναπέξω. Δώστε κάτι και στο Ρούλι. Δώστε κάτι και στο Ρούλι. Τον ακούσατε. Είπε, δώστε κάτι και στο Ρούλι. 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 Τι κοιτάς εκεί, ρε? Όπα, ζαχαροπλάστης ήταν ο μπαμπάς σου. Διονύση μου, δεν βρήκες τίποτα πιο ευχάριστο να πεις. Καλά, αυτό δεν πειράζει. Φτιάχνω μια τούρτα για την επέτειο του γάμου της Βίκης και του Μάκη. Θα τη γιορτάσουν οι δυο τους, βέβαια. Όχι, θα τη γιορτάσουν, θα τη γιορτάσουν οπωσδήποτε. Στη δική μας επέτειο, να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός. Αν δεν βρει να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός μπάσκετ και δούμε και εμείς ας πριμέρα. Να δούμε, θα το πάρουν γιατί τελευταία σέρνονται. Γι' αυτό σέρνεσαι και εσύ για συμπαράσταση. Τι γεύση έχει? Πικρή σοκολάτα. Να τις δώσουμε και στην Εύα όμως, έτσι? Θα την πατήσουμε και θα μας πιάσουν. Έλα, ρε, μην κάνεις χαζός. 20 ερωτήσεις είναι μόνο. Έλα, φέρε τα βιβλία να δούμε τις απαντήσεις. Κάτσε, Ρούλη, να γελάσουμε. Διαγωγές. Βαθμοί, ωραί μάνα μου. Ψυχολόγος. Πλάκα θα έχει. Αγαπητέ Παύλο, σου στέλνω email για περισσότερη ασφάλεια. Έχω ένα πρόβλημα. Σκάστε όμως, γιατί έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Η σχέση για την οποία σου μίλησα του μαθητή της Δευτέρας Λυκείου, μη, και της καθηγήτριας, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρη. Έπεσε στην αντίληψή μου επαφή τους στην αίθουσα καθηγητών και στις τουαλέτες. Πιστεύω ότι έχουν υπάρξει ερωτικές συναντήσεις εκτός σχολείου. Σε παρακαλώ να μου πεις πώς να χειριστώ το θέμα. Ρούλη, νομίζω ότι βρήκαμε το πρώτο σελίδό μας. Πάμε. Άντε, παιδιά, καλή συνέχεια. Άντε, δρόμο επιτέλους. Στην πρώτη σελίδα θα είναι μια φωτογραφία του σχολείου. Και ένα άρθρο για την ιστορία του. Πότε χτίστηκε, ποιοι ήταν οι πρώτοι καθηγητές, ο πρώτος διευθυντής. Μέσα θα έχουμε βιογραφικά των καθηγητών, των δασκάλων και των προέδρων των τάξεων. Α, θα υπάρχει και μια στήλη του συλλόγου γονέων. Όπως καταλαβαίνεις, Φίφη μου, θα είναι ένα πανηγυρικό τεύχος. Καθόλου ροζ και σίγουρα καθόλου κίτρινο. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε! Εφημερίδες! Μπράβο, παιδιά! Καλημέρα! Εφημερίδες! Δεν είναι αυτή η πρώτη σελίδα, έτσι? Κορίτσι μου, το είπε χθες ο δημοσιογράφος. Όταν υπάρχει σπαρταριστήδη στην εφημερίδα, αλλάζει το φύλλο. Και εσύ γιατί δεν μου είπες τίποτα στο σπίτι, ε? Κυκλοφόρησε η εφημερίδα του σχολείου. Γεια σου, εκδότη μου. Εφημερίδες! Εφημερίδες! Η κοπάνα! Εφημερίδες! Πρώτη κυκλοφορία μαθητική εφημερίδα. Εφημερίδες. Εφημερίδες. Πώς έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι αυτά τα παιδιά για τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτά είναι τέρατα. Μα είναι αλήθεια. Αλήθεια, ξαλήθεια, εφημερίδα, τέλος αυτό το σχολείο. Όχι, είναι αλήθεια, γιατί αν είναι αλήθεια, είναι τρομερό. Άστο καλύτερα. Πήγαινε στο μάθημά σου. Τα λέμε μετά. Λοιπόν,
Περιορισμένος αριθμός σπερματοζωαρίων κάτω από 20 εκατομμύρια με ελάχιστη κινητικότητα. Διάγνωση, στηρότητα. Το ήξερα. Το ήξερα ότι είμαι στήρος. Να πάτε στο καλό και να μας προτιμάτε. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Καλημέρα. Το διάβασες, ε? Η αρχαία Έλληνα σοφή. Πολύ σοφή. Ορίστε. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Αλλά και από άλλα σημεία πιο σκιέρα. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τα παιδιά. Κύριε Βίκη, καταλαβαίνω που το πω. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως, Ρελού. Και αν καταλαβαίνεις, πρέπει να κάνεις κάτι πολύ δραστικό. Πολύ δραστικό. Όπως να υποβάλω την παραίτησή μου, ας πούμε. Ας πούμε. Ρε Μάκη μου, μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος, ρε Μάκη. Ρεσπιρό, αυτό είναι σοβαρό εργαστήριο. Τι λάθος. Το λάθος είμαι εγώ. Αν υπήρχε στο βιβλίο Γκίνες ρεκόρ για κορόιδα, θα ήμουν πρώτος. Ρε Μάκη, δες το λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δεν είναι τόσο τραγική κατάσταση. Εντάξει, και λάθος δεν έχει γίνει. Το παιδί μπορεί να έχασε ένα πατέρα, βρήκε έναν άλλον. Μην είναι ρε παιδί μου στην εκδοχή του λάθος. Λάθος ήταν, Μάκη. Αν εσένα δηλαδή σου λέγανε ο γιος σου. Το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο. Δεν είναι γιος σου, τι θα έκανες. Ποιος από όλους γιους μου. Ναι, βέβαια, έχεις και τέσσερις εσύ. Ωραία, άτιμα. Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Εγώ απ' έξω μου είμαι γρήγορος δραστήριος δουλευταράς. Τι είσαι? Γρήγορος δραστήριος δουλευταράς. Αυτό ήθελα να το άκουσα καλά. Και από μέσα να είμαι χάλια. Καλά, ρε Μάκη, δεν είσαι και τόσο χάλια πια. Διονύση, δεν θα σου κρατήσω κακή. Πάνω να πέσω και πάνω να πεθάνω. Μάκη, πριν πεθάνεις, δεν πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, τον Τζίτζιφα, να σε εξετάσει. Τι να μας πει, ρε Σπύρο, και ο Τζίτζιφας. Τζίφος, στήρος είμαι. Και εγώ που έκανα όνειρα για το Μιτσάκο μου. Να τον έχω εκεί πέρα στο συνεργείο. Μάκης, κοτζάμπασης και ιός. Καλό που είναι, Μάκη. Χορταστικό είναι, αλλά το παιδί να κρατεί κάτι άλλο. Τι, δηλαδή, πρακτικό μηχανικό θα γίνει, δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο. Χα! Είναι και πατέρα του γιού μου τώρα! Να σου δώσουμε και τα έξοδα σπουδών και το φροντιστήριο και το μηχανάκι και το ντύσιμο. Μήπως θέλεις και τη Βίκη? Να σου δώσουμε και τη Βίκη, να κάνεις χαρέμι. Αλίπασα! Έλα, ρε, είναι εδώ, ρε. Μηχανικός θα γίνει το παιδί, πάει και τελείωσε! Είμαι πατέρας και δεν είμαι! Έλατε! Να. Μαυροτσούκαλος, στον πίνακα. Θα μπορούσες να μας πεις ποιο ποιητή είναι αυτή η στίχη? Δεν ακούω, Μαυροτσούκαλε. Δεν ξέρω. Πες μας κάτι που να ξέρεις. Για ποιο πράγμα? Γενικά υπάρχει κάτι που να ξέρεις? Το όνομα κάποιου ποιητή, το τίτλο κάποιου ποίηματος. Έχεις μάθει κάτι, οτιδήποτε, στη σχολική σου ζωή μέχρι τώρα? Δεν είπα να φύγεις. Οι υπόλοιποι έξω. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Έπρεπε να το πεις σε όλους? Σε όλο τον κόσμο, σε ολόκληρο το σχολείο? Δεν έκανα κάτι τέτοιο και εγώ μόλις το είδα τρελάθηκα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγω από εδώ το συντομότερο. Να υποβάλω την παραίτησή μου και να πάω αλλού. Εξαιτίας σου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Και όλα αυτά γιατί έμπλεξα με ένα παιδάκι. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω ένα πράγμα, μία φορά, και θέλω μία απάντηση. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Εγώ. Μάλιστα. Πρέπει να ξέρεις ότι έχεις κάνει ένα πολύ βαρύ λάθος και η τιμωρία θα είναι επίσης βαριά. Θα με τιμωρήσετε επειδή έγραψα την αλήθεια? Δεν ξέρω. Ίσως δεν άκουσα καλά τον δημοσιογράφο. Νομίζω ότι μας είπε ως πρώτο στόχο της δημοσιογραφίας είναι η αλήθεια. Έτσι μας είπε, παιδιά. Ησυχία! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κουτσομπολιό και στην αλήθεια. Αυτό, Θανάση μου, είναι κουτσομπολιό. Και απορώ που το βρήκες γιατί ήταν μέσα στο κομπιούτερ μου. Είδατε, η πληροφορία μου είναι σωστή από μέσα. Σωστή είναι, αλλά δεν χρειάζεται να την ξέρει κανένας. Δεν ωφελεί κανέναν. Αυτό προσπαθούμε να σου πούμε. Πώς την πήρες, μου λες, αυτό σε ρώτησα. Χθες μιλήσαμε για το δημοσιογραφικό απόρριτο. Ένας δημοσιογράφος δεν αποκαλύπτει ποτέ τις πηγές του. Θα τις αποκαλύψεις και θα πει ένα τραγούδι, Θανάση. Όχι, στη βία της εξουσίας. Όχι, στη βία της εξουσίας. Προχώρα, κάτσε να σου φτιάξω ένα καφέ. Θα σε πάρει χαμπαρίδι. Κάτσε να σου φτιάξω ένα καφέ. Δεν θέλω καφέ! Τι θέλει? Θέλω μπύρα! Έχει πιει 4 βαρελιά μπύρες. Τέλειωνε, ρε.
Πρέπει να το μάθουν όλοι ότι είμαι ένας άχρηστος, ένας ανίκανος. Τα ξέρουμε αυτά. Και το παιδί πρέπει να μάθει ότι εσύ είσαι ο πατέρας του. Και αυτή η σιγανά παπαδιά να ξέρει ότι τα ξέρω. Μη μας περνάει για μαλάκες! Και η Ελένη! Ας την Ελένη, δεν έχει καμία δουλειά η Ελένη. Γιατί! Εσύ δεν έτρεχες με τη Βίκη στο λεκαμιτό! Τι μάμα ήταν η Βίκη, τα είχαμε την κόρη της φουρνάρης σας τότε. Τι! Απατούσες την Ελένη με τη Βίκη και τη Βίκη με τη φουρνάρη σας! Απατούσες τη Βίκη μου! Αυτό δεν θα τα δεχτώ! Μεγάλος έρωτας γεννήθηκε στο σχολείο μας. Μαθητής μη Δευτέρας Λυκείου ερωτεύτηκε παράφορα την καθηγήτριά του. Εκείνη ανταποκρίθηκε. Μπράβο. Πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Ποιος το σκέφτηκε άραγε. Αδερφέ, με προσβάλλεις. Ποιος άλλος, εγώ βέβαια. Ρε ηλίθιε. Το ότι μου καταστρέφεις τη ζωή. Σου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Γιατί ρε, εσύ είσαι ο μη. Μπράβο, Σάινι μου. Α, εσύ είσαι ο μη. Πες μου τώρα πώς το μάθες. Ήταν στο σώμα του σχολείου. Το είχε στείλει Βίκη γραπτό στο ψυχολόγο και το ρωτούσε πώς να το χειριστεί. Ηρέμησε, ρε. Σιγά μην είσαι ο μόνος μη στο σχολείο. Είμαι ο μόνος μη όμως που τα είχε με καθηγήτρια. Ποια ρε, τυραλού. Να μη σε νοιάζει και να μη ρωτάς. Τα είχες, είπες. Άρα δεν τα έχεις πια. Εξαιτίας μου. Είπα να μη σε νοιάζει και να μη ρωτάς. Ηρέμησε, ηρέμησε, ηρέμησε. Θα το διορθώσω. Εγώ το έκανα, εγώ θα το διορθώσω. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να διορθώσεις τίποτα πια. Μας ήρθε. Γιούχου, αγόρια, ήρθε το αμπουλάκι σας. Όχι πάλι ρε γαμότο, πέρασε κιόλας ένας μήνας. Ποιος θα έρθει πρώτος? Ρε εσείς, ποιος θα πάει τώρα? Εγώ δεν μπορώ, καπνίζω, είμαι αμφιγιεινό. Ρε εσύ, πιάσε άλλη μια πυρά. Εγώ είμαι εδώ για σένα μωρό μου. Το σώμα, στήθος μάρμαρο, ας τους μελάτους. Τι κάνεις εσύ εδώ ρε? Αυτό το Άριο είναι δικό μου μωρή παλιό γαλότσα. Ποιος σου μίλησε εσένα μωρή παλιό λινάτσα? Φαναρτζού. Μην παίζεις με τα σίδερα. Σαν μωρή παλιό λινάτσα. Σαν λινάτσα. Τι έγινε παιδάκι μου, όνειρο βλέπεις? Όνειρο. Τι εφιάλτη, όλο και κάτι ο Άρη έλεγες κάτι πράγμα το ζωάριο. Ναι, δεν καταλαβαίνεις, εκεί έχω το μυαλό μου, συνέχεια μωρό μου. Κοιμήσου με ράχη μου μες τη νύχτα. Θα σου φτιάξω αυγά? Όχι, θα φάω μούσλι. Μούσλι, ε. Μου αρέσει πάρα πολύ το μούσλι. Αλήθεια, τα κορίτσια πότε θα γυρίσουνε? Σήμερα, γιατί σας λείψανε? Όσο να είναι, συνηθίσαμε να τις πειράζουμε. Και να τρώτε γήμα. Είδες κάτι καλό βγαίνει πάντα από τη συγκατοίκηση. Καλώς ήταν. Στον καφέ μας πέτυχες. Τι έγινε, πως και έτσι πρωινή? Ήρθα να σε ρωτήσω αν ξέρεις τι έχει ο Μάκης. Ήρθε, τι έγινε? Όλο το βράδυ σηκωνόταν και πήγαινε πάνω από τον Μίτσο. Τον κοίταζε, τον σκέπαζε, τον χάιδευε. Και όταν τον ρωτούσα, μου έλεγε κάτι για άσφαιρα φυσίγια. Σαν να ξαναζεί το στρατιωτικό του ένα πράγμα. Ξέρεις κάτι εσύ? Καμιά φορά οι άντρες το παθαίνουμε αυτό. Ξαναζούμε τις δύσκολες στιγμές της ζωής. Ναι. Και πήρε το παιδί πρωί-πρωί να το πάει, λέει, μια βόλτα να μιλήσουνε. Αν πήρε τα καλά του άνθρωπο. Πήρε το παιδί έξω με αυτήν την υγρασία. Πού το πήγε? Αυτό είναι που με ανησύχησε και ήρθα. Το πού το πήγε. Πού το πήγε? Στις Κούνιες. Ρε παπά, τι κάνουμε στην παιδική χαρά? Έχω διαγωνίσμα σε δύο ώρες. Ξέρεις πόσα διαγωνίσματα θα γράψεις στη ζωή σου? Δυστυχώς πάρα πολλά. Με τον πατέρα σου όμως, πόσες φορές θα πας στις Κούνιες? Ελπίζω λίγες. Μη σου πω καμιά. Εδώ είσαστε. Διονύση, ήρθες. Μίτσο, ο Διονύσης μου. Γεια σου κύριε Διονύση. Γεια σου Μίτσο, παιδί μου. Τώρα που ήρθε ο κουμπάρος σου, μπορώ να φύγω εγώ? Κάντε μόνοι σας βόλτες. Ναι, παιδί μου, πήγαινε σχολείο. Παιδί σου! Όχι, δεν έχει να πάει πουθενά. Μίτσο, έλα κάτσε. Πού? Εδώ, παιδί μου, στην Κούνια. Θα σε κάνω Κούνια. Όπως όταν ήσουν μικρούλης, θυμάσαι?
Με σούπερ να καραμελίτσες. Ρε μπαμπά, είσαι καλά. Τι καλά, το βλέπεις καλά. Πώς μπήρες έχεις πει, ρε. Πάμε να σου κάνουμε καφέ. Όχι, Διονύση. Πρώτα θα παίξουμε το παιχνίδι με τις ερωτήσεις. Θυμάσαι, Μίτσο, όταν ήσουν μικρούλης και σου έκανα ερωτήσεις και εσύ απαντούσες. Ας το παιδί, θα χάσει την πρώτη ώρα. Όχι, Διονύση. Μίτσο, πώς τον λένε τον πατέρα σου. Μετά θα φύγω όμως, έτσι. Μην απαντάς, παιδί μου. Πλάκα μου κάνει. Όχι, Διονύση. Μίτσο, πώς τον λένε τον πατέρα σου. Μάκη! Λάθος απάντηση! Αυτή είναι η σωστή απάντηση που δώσε το παιδί! Όχι, Διονύση! Η σωστή απάντηση είναι! Αυτό που είπε το παιδί είναι η σωστή απάντηση! Όχι, Διονύση! Η σωστή απάντηση είναι Διονύσης Μαυροτσούκαλο! Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Ας το παιδί να φύγει. Ας το παιδί. Πάμε, πάμε, έχουμε γίνει ρεζίλη. Προχώρα. Έχουν βγει στα παρακόνια και με σκητάνε. Μην κοιτάς, μην κοιτάς, μην κοιτάς. Κάτω το κεφάλι. 30 ευρώ είπες, ε. Το σκεφτώ λιγάκι. Έλα, Μιχαλάκη, τώρα που γυρίζει. 30 ευρώ για 2 λεπτά δουλειά. Είναι ευκαιρία. Και γιατί αν επιτρέπετε? Η εχεμήθεια είναι μέσα στην τιμή. Οκ, okay, μικρέ. Δυσκολεύτηκα να σε πείσω. Πάρα πολύ. Τι έγινε, ναι. Οκ, okay, σύμπησε το θύμα. Κυρία Περσεφωνή. Ναι, παιδί μου. Έχω μια απορία. Τι απορία? Είστε παντρεμένοι. Ορίστε. Να, ήθελα να ξέρω εάν είστε παντρεμένοι γιατί... Γιατί? Δεν έχω καταλάβει τη βασική οικονομική αρχή. Η βασική οικονομική αρχή είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου κέρδους με το μικρότερο κόστος. Και δεν έχει σχέση με το γάμο μου. Είστε πολύ καλοί, ευχαριστώ πολύ. Μουά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα φύγω λίγο νωρίτερα να πάω να πάρω το κρούσι από το αεροδρόμιο. Χαρήκανε που είδαν τον πατέρα του τόσο καλά, ε. Ναι, αλλά και η δική του συμπεριφορά άλλαξε. Σαν να ήρθε πιο κοντά του με την αρρώστια. Ωραία. Μαμά, ένα έχω να σου πω. Ο μπαμπάς του κύριου Διονύση δεν πάνε καθόλου καλά. Ναι. Πλησιάζουν την κλιμακτήριο και έχουν αρπάξει λίγο στις άκρες. Τι έγινε πάλι, παιδί μου? Με πήγαν στις κούνιες και μου είπαν ότι ο μπαμπάς μου δεν είναι ο μπαμπάς μου και ότι ο μπαμπάς μου είναι ο Διονύσης. Τι σου είπανε? Ότι ο μπαμπάς μου είναι ο Διονύσης. Έχουν τρελαθεί τελείως. Εντελώς όμως, για δέσιμο είναι. Τρε, πήγαινε στην τάξη σου αμέσως. Γρήγορα στην τάξη σου. Θα τα πούμε αργότερα. Μπαμπάς σου είναι δυστυχώς ο Τρελομάκης που ανάθεμα την ώρα που το γνώρισα. Άντε στην τάξη σου, είπαμε, παιδάκι μου. Τι του είπανε, Βίκυ μου? Τι του είπανε? Βλακίες του είπαν, αυτό του είπαν, τι του είπανε? Μήπως, λέω μήπως, εννοούν εκείνη τη νύχτα στο λιγαβιτό? Γιατί δεν μπορεί να κάνουν πλάκα στο παιδί για κάτι τόσο χοντρό, ε! Πού έπλεξαν, άτα τα ψάρια που είδα, βγήκανε! Ρε, είσαι τρελή! Ναι, αν έχεις παιδί με τον άντρα μου, είμαι τρελή! Οχ, παιδί με τον πάτο της, λέει, Ελένη! Επικοινώνησε μαζί μου, Ελενάκη! Έλα μαζί μου, Ελένη! Έλα μαζί μου! Πάμε να τους βρούμε, δεν θα με τρελάνετε μένα εδώ μέσα! Δεν με τρελάνετε τελώς εμένα εδώ μέσα! Ελένη, πάμε! Τι θες, παιδί μου, εδώ, άντε στην τάξη σου, άντε στην τάξη σου, προβληματισμένε! Τα έχετε χάσει εντελώς πια. Τι είπατε στο Μίτσο ότι ο πατέρας του δεν είναι ο πατέρας του? Είπαμε την αλήθεια και σε παρακαλώ πολύ χαμηλώ στον τόνο της φωνής σου. Αν κάποιος είναι το θύμα εδώ πέρα είμαι εγώ. Εντάξει? Είσαι καλά, ρε Μάκη? Διονύση, κοιτάμε στα μάτια και παίζουν την αλήθεια τώρα. Ελένη μου, δεν είναι τίποτα. Ο βλάκας ο Μάκης πιστεύει ότι εγώ με τη Βίκη τότε... Πού? Μετάφραση. Στον λιγαβιτό που πήγανε. Αχ, δεν μου, δεν το πιστεύω. Η καλύτερη μου φίλη έχει παιδί με τον άντρα μου, θα τρελαθώ. Έκανα εξετάσεις, είμαι στήρος. Όχι, Μάκη μου, δεν είσαι στήρος, μαλάκας είσαι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι αυτό είναι? Ρε παιδιά, από πότε μια γυναίκα μένει έγκυος με δύο φιλιά και τέσσερις αγκαλιές, ε? Δύο φιλιά και τέσσερις αγκαλιές ήταν μόνο? Δύο φιλιά, τέσσερις αγκαλιές και λίγο γύρετε. Που δεν ολοκληρώθηκε. Γιατί πήγατε αγόρι μου στο λιγαβιτό και κάψατε τζάμπα βεζίνα? Ας το κάνετε εδώ στο παρκάκι. Πρέπει να σας λέω, δεν έγινε τίποτα, έγινε τίποτα. Εντελώς τίποτα. Δύο αγκαλιές, τέσσερα φιλιά και λίγο που δεν ολοκληρώθηκε. Κατάλαβα. Θα την μπέρδεψε με την κόρη της φουρνάρης σας. Με ποια την μπέρδεψε? Εσύ τι άκουσες? Με ποια με μπέρδεψε? Αυτό δεν μάρανε σένα. Τι λέτε, ρε παιδιά, πάλι τελείωσε το θέμα. Δεν τελείωσε. Σε τρώει και σένα ο κόλος σου. Αφού είμαι στήρος, τότε ποιος είναι ο πατέρας του γιού μου? Το Άγιο Πνεύμα. Γιατί εγώ με άλλον άντρα εκτός από σένα και αυτό το λίγο που δεν ολοκληρώθηκε δεν έχω πάει. Χαζή, ηλίθια, η βλαμένη. Χαζή, ηλίθια, η βλαμένη. Χαζή, ηλίθια, βλαμένη αυτή η γραμματέας με την τσίκλα που μπέρδεψε τα μπουκαλάκια και μας έφερε τώρα. Και τότε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο παιδί, ε? Κάτσε για να τρελαθώ. Αυτό το χαπάκι που παίρνω κάθε βράδυ, γιατί το παίρνω, Μάκη? Γιατί το παίρνεις, Μίκη? Γιατί έχεις το στομάχι της. Έχεις το στομάχι μου, Μίκη μου. Να, Μάκη μου. Βρε ηλίθεια, αντισυλληπτικό είναι. Το παίρνει η γυναίκα για να μοιάσει παιδί. Α, ναι. Μίκη! Δικάκι! Να σου πω! Ευτυχώς τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Και η κόρη της φουρνάρη σας, ε. Δεν ζούτανε μία, δεν ζούτανε δύο, δεν ζούτανε τρίτη. Ελένη μου. Τελικά, ρε μικρέ βαγάσα. Κατάλαβα, στα νιάτα στη γλέτη τη ζωή, έτσι. Ναι. Δεν σου φτάνανε οι δύο, ταυτόχρονα ήθελε και τρίτη. Δεν καταλαβαίνω. Ελένη! Μαυροτσούκαλος. Ένα όνομα, μια ποιότητα. Εφημερίδες, έκανα το παράδειγμα. Εφημερίδες. Για φέρε μια εφημερίδα, μικρέ. Οχ, τι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Πού το τσίπησε το κομμένα, κύριε μεγάλε. Για να το λέω, δεν We'll be right back.
σας φέρω? Δύο μπυρίτσες. Α, τρεις. Τρεις. Πάρ' τα πόδια σου. Άιντε. Να σου πει αυτή την τύχη σου να τα δεις όλα αφεντικό. Τι πράγμα? Του κορίτσι λέω, άπαιχτο. Άντσα παιδιά κι εγώ όταν ήμουν νεαρός, μου είχαν ρίξει μια φορά τα χαρτιά και βγήκε ότι θα γίνω μεγάλος επιχειρηματίας. Πέσανε μέσα. Και στο μεγάλος, αλλά κυρίως στο επιχειρηματίας. Λοιπόν, εγώ θα πάω να μου πει τη μοίρα μου. Καλά, τη μοίρα σου την ξέρω. Και ύστερα μπορεί να της πω ότι εγώ τη δική της. Φάτε μάτια ψάρια, Μίστερ Μάλτι. Και μετά παντόφλα από τη Βίκη. Γεια σας δούμε, άντε. Γεια σας δούμε. Τι το θέλαμε να το δούμε αυτό? Ο πατέρας μου λέει ότι στον κόσμο υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η φυσιολογική και η προληπτική. Οι φυσιολογικοί πιστεύουν ότι το μέλλον δεν μπορείς να το προβλέψεις, γιατί η ζωή εξαρτάται από τον καθένα. Οι προληπτικοί νομίζουν ότι η μοίρα είναι γραμμένη σε κάποιο αόρατο τευτέρι και εφόσον είναι γραμμένη, μπορείς να τη διαβάσεις στα χαρτιά, στο φλιτζάνι, στα όνειρα. Άστο ρε, το ρημάδι δεν σου πάει. Να, είναι δυνατόν να πιστεύεις σε αυτές τις βλακίες? Εγώ δεν πιστεύω στα χαρτιά. Έλα μόνο για πλάκα. Τι πλάκα ρε, ολόκληροι άντρες. Απιστεύουμε στα χαρτιά. Για να δούμε τα χαρτιά τι λένε. Ο κρεμασμένος. Ποιος κρεμασμένος? Κακόσυνος. Το λέει και το βιβλίο. Να προσέχετε αυτές τις μέρες, γιατί μπορεί ή να σας κλέψουν ή να χάσετε πράγματα. Έλα. Να προσέχετε πάντως. Θα μου τα πείτε και εμένα. Κοιτάξτε, τώρα μαθαίνω, δεν ξέρω καλά. Δεν πειράζει. Κόψτε. Άμα έχει κανείς το χάρισμα. Α, έτσι μου λένε. Το έχω το χάρισμα. Λοιπόν, εσείς δουλεύετε με τα χέρια. Δεν βλέπετε τη χέρια αυτά εργατικά. Το έχει πει το πυλοφόρη το μυστρή. Τίποτα λιγότερο γενικό θα του βρείτε. Λοιπόν, πρέπει να είναι αφεντικό στη δουλειά του. Αφεντικό, ναι. Αφεντικότατο. Δεν πάει ποτέ. Mm-hmm. Η γυναίκα σας είναι δασκάλα. Mm. Σας αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Mm. Τα καλοκαίρια πηγαίνετε κάμπινγκ. Mm. Και είστε πάρα πολύ εργατικός. Είναι φανερό ότι έχει το χάρισμα. Πάντως, όσο και να έχετε προσπαθήσει, η γυναίκα σας κι εσείς δεν έχετε κάνει παιδιά. Εδώ μας τα χαλάτε. Έχω ένα πέδαρο, είσαμε εκεί πάνω. Εγώ αυτά βλέπω, αυτά λέω. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Αυτά είναι σε γραμμάρες. Τώρα πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Θέλετε να τα πω και σε εσάς? Τι να πείτε με τα χαρτιά. Καλό. Ναι, και είστε εδώ, πείτε τα. Εντάξει, ναι, ναι. Κόψτε. Για να δούμε. Εγώ έχω παιδιά ή προσπαθώ να κάνω και δεν μπορώ. Έχετε αγόρια. Τέσσερα. Έχω αγόρια, αλλά όχι τέσσερα. Τρία. Λυπάμαι, κοριτσάκι, δεν πειράζει, όμως εσύ το έχεις το χάρισμα. Να είσαι Παντεσποινής, αυτό που είπατε θα χάσουμε, θα μας κλέψουμε, μήπως μπορούμε να το επαληθέψουμε? Όχι, δεν μπορούμε. Να πληρώσουμε, μπορούμε. Κερασμένα το μαγαζί. Δεν το κλείνετε καλύτερα? Φτάσατε! Σας περιμένω ο μπαμπάς. Είδατε που σας είπα ότι είναι καλά. Χαιρετίσματα! Έχετε χαιρετίσματα από τον Μάρκο. Ναι, να μου τον φιλήσετε. Γεια σου, μωρό μου. Γεια. Προβλήματα στο στενό οικογενειακό σας περιβάλλον. Να είστε προσεκτικοί σήμερα και αύριο με τον σύντροφό σας. Ζυγός, για σένα το διαβάζω. Για τα κορίτσια, αλήθεια, πότε θα γυρίσουνε? Σύντομα. Ο σύντροφός σας χρειάζεται κατανόηση. Λέων, στο δικό μου. Μα τι στο καλό, θα τη βαρέσει όλους τους άντρες και πρέπει να τους δείξουμε κατανόηση. Ωραία, Βίκυ μου, αυτά είναι τόσο νόηση. Δεν πιστεύω τίποτα. Για τους ηχθείς, αλήθεια, τι λέει? Κρατήστε αποστάσεις από τους ενωτέρους σας στη δουλειά. Αυτό λέει Μάρκο. Δουλειά, σχολείο, το ίδιο είναι. Φτάσατε, κορίτσια. Καλημέρα, Βίκυ, λένε πρώτα. Καλημέρα, Βίκυ, φτάσατε, κορίτσια. Μα τι στο καλό, τι κόλλημα είναι αυτό με τα παιδιά σας. Λοιπόν, αλλαγές στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Κάποιο μέλος προστίθεται. Τους κρέους διαβάζω, Διονύση. Με το καλό να το χαίρεστε το καινούριο μέλος. Ναι. Ναι, έλα, Σπύρο μου, μισό λεπτό. Έξαλλος είναι. Και πότε δεν είναι έξαλλος? Έλα. Τι πράγμα? Καλά, έρχομαι. Τι έγινε? Κλέψα το μαγαζί. Μπήκανε τη νύχτα μέσα, τα κάνω λαμπόγιαλο. Πηγαίνω. Σχολείο, εσύ, σχολείο. Δύσκολη μέρα σας περιμένει τους διδήμους. Του Σπύρου. Μα τι τους κλέψαν, τα σουτζούκια. Λοιπόν, μου πήρανε δύο ζαμπών, κύριε. Μου πήρανε τουρσία από την Ακιά, μου πήρανε το τσίπρο που έκανε του Τσιτσοδόνη από την Βέρεια. Έχασα εκεί πέρα τον Παστορμά από την Καβάλα του Τριφωνίδη. Τι μου λέτε τώρα? Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι να γίνει? Βγήκε η πρόβλεψη.
Τι είπε, τύπησα, ότι θα του πάρουν πράγματα του Σπύρου. Ορίστε, σα κλέψανε. Σκλέψανε, που να μην το έλεγε. Γκόμενο να μην σταυρώσει ηλίθεια. Ελάτε, σύμπτωση είναι, τι άλλο πήραν. Τη μάνα μα και τον πατέρα μα. Μην το γράψετε αυτό, τρόπο του λέει, να καταλάβετε. Τίποτε άλλο. Κυρία μου, αν λείπει κάτι άλλο, θα σα πάρουμε τηλέφωνο να σε ενημερώσουμε. Ώστε έτσι, σα το είπα στα χαρτιά. Ναι, ταρό έλεγε εκεί πέρα. Τι καθόταν που νομίζω καθόταν. Έχει το χάρισμα. Διεύθυνση τηλέφωνο, πήρατε. Έχω μια υποψία για τη γυναίκα μου. Ειδικό αυτά είναι ο Χορταρέα. Ναι, ο Χορταρέα, ότι πει είναι εγγύηση. Έχουμε το τηλέφωνο του Χορταρέα. Ελάτε, θα σου βρεθούμε καμιά φορά. Οι γυναίκες δεν ξέρουν τι λέγανε. Λέγανε ότι εσύ δεν έχεις παιδί, ότι εγώ έχω τέσσερα. Διαλύστε τώρα να κάνουμε καμιά δουλειά. Ελάτε, θα σου βρεθούμε. Θα μου δώσετε το τηλέφωνο του Χορταρέα. Λοιπόν, παντρεμένος είσαι. Επιχείρηση έχεις. Παιδί δεν έχεις, να την αφήσεις κάπου μέρη. Παιδί. Πώς δεν έχω παιδί, το βλέπετε αυτό καθαρά? Τι σε λέω, με αμφισβητείς? Όχι, συγγνώμη, συνεχίστε. Να. Περίεργο πράγμα όμως, η γυναίκα σου έχει παιδί. Έχει. Πώς έχει δηλαδή, αν δεν το έχει μαζί μου, με ποιο το έχει? Με διακόψει και χάνω τον ήρμό μου. Συγγνώμη, συνεχίστε. Περίεργο πράγμα, ένα μπέδαρο μέχρι εκεί πάνω έχει η γυναίκα σου. Και ο πατέρας του παιδί? Είναι ένα ψηλό, βλέπω. Λαχρινό. Ωραίο παιδί. Παιδί, δηλαδή. Πόσο παιδί? Δεν είναι και ληξιαρχείο το φλιτζάνι. Συγγνώμη, συνεχίστε. Κάτι κρατάει στο χέρι του. Τώρα, σπαθί είναι. Μαχαίρι είναι. Θα σε γελάσω. Μόρκης. Ως τηλέφωνο. Χώσου, χωτάρου, ζωτμί. Πάτω και χέκατε πόντοτ. Του ήξερα. Εκεί γιο βουνό. Κερέστες γιο τηλέφωνο. Ομοιός θέλαν τη χούλ. Συνεχίστε, με κόβετε πάνω στο καλύτερο. Γερμέκε βόντε, γερμέκτε λεν. Ρεβιδέν. Υποτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτά που μου είπατε, μου άνοιξατε τα μάτια. €50. Αυτό δεν το κατάλαβα. €50, κύριε.